Καλημέρα κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να ολοκληρωθεί γρήγορα η αξιολόγηση ως τις 28 Νοεμβρίου, όταν και συνεδριάζει το Euro Working Group, επιθυμεί η κυβέρνηση, για να δοθεί προς τα έξω ένα μήνυμα επιστροφής στην ανάπτυξη και στην κανονικότητα. Τώρα, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισεκατομμύριων ευρώ, που θα στηριχθεί κυρίως στην αύξηση της έμεσης φορολογίας, προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις του 2016 έπεισαν τους θεσμούς πως ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 μπορεί να επιτευχθεί. Ιδιαίτερα σκληρή στάση στα εργασιακά κρατούν οι θεσμοί. Ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορισμός κατώτατου μισθού, μερικά από τα ανοιχτά ζητήματα που θα τεθούν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα. Εκτός των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού συμβιβασμού, μένουν οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο κάτω των 50.000 ευρώ και περίμεναν να προχωρήσουν στη διευθέτηση των χρεών τους. Παίζοντας ένα online game, μπορείτε να βρείτε εργασία, ένα πρωτοποριακό προϊόν από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη startup εταιρεία OIWI. Πατρεύοντας το gaming με τα ψυχομετρικά στοιχεία, βοηθάει επιχειρήσεις να εντοπίζουν τους κατάλληλους υποψήφιους εργαζόμενους. Σε άνοδο η αγορά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 617,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,86%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.